Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά να έχουμε. Μου κάνετε ποδαρικό, αν εξαιρέσω τον μετεωρολόγο μας, βέβαια, που είναι σταθερός συνεργάτης της εκπομπής. Καλή χρονιά. Συνήθως όταν μπαίνω στο μαγαζί γίνεται χαμός. Οπότε νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ. Και να ευχηθούμε να σας φιλοξενούμε πια. Δηλαδή να το ξεπεράσουμε αυτό όλο και να σας φιλοξενούμε. Κάνουμε και καλά πράγματα. Δεν λέμε μόνο για τα αρνητικά. Κάνουμε γενικά στο πανεπιστήμιο, κάνουμε πολύ θετικά πράγματα. Αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων το επόμενο διάστημα. Εγώ αυτό θα ευχηθώ. Λοιπόν, μεγάλη αγωνία για τους γονείς και για τους παππούδες. Πόσο ασφαλές είναι να ανοίξουν τα σχολεία στις 11 Ιανουαρίου όταν βλέπουμε ότι έφτασε στη χώρα μας και μεταλλαγμένο στέλεχος, αλλά γίνονται και όλα αυτά? Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πραγματικά έχουμε μια τάση αναστροφής η οποία της αποκλιματικής πορείας, η οποία ελπίζω ότι αυτή η εβδομάδα του πιο αυστηρού lockdown, αν εφαρμοστεί πραγματικά πιο αυστηρά, θα είναι θετική, με την έννοια ότι θα καταφέρει να την αναχαιτήσει. Άρα καλώς έγινε αυτό. Και με αυτή την έννοια, επειδή ακούω που λέγατε για τον αγιασμό, καλώς δεν θα κάνουμε δεν θα γιορτάσουμε τα θεοφάνεια με το κατάλληλο λειτουργικό, με την έννοια του ότι πραγματικά πρέπει να αποφύγουμε τον συγχρονισμό. Είδαμε από τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, υπολογίζοντας τη δυναμική στο μοντέλο, είδαμε ότι είχαμε μια αύξηση των επαφών, έναν διπλασιασμό των επαφών τις μέρες των Χριστουγέννων και την επόμενη, όπως και την Πρωτοχρονιά αντίστοιχα, και συνολικά στη χώρα, και μια, αν θέλετε, μείωση της περιστολής, ας το πω έτσι, μείωση της αποτελεσματικότητας, αν θέλετε, των μέτρων εγκλεισμού κατά 20-30%, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί αυτό πραγματικά ανατρέπει την αποκλιματική πορεία. Άρα λοιπόν καλώς γίνεται το lockdown. Από εκεί πέρα, το αν τα σχολεία θα πρέπει να ανοίξουν στις 11, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι ανώριμο να ανοίξουν στις 11, ακόμα δεν έχω οριμάσει συνθήκες, τότε προτιμότερο να ανοίξουν στις 25, με δεδομένο ότι προφανώς μιλάμε από τις 11 για ένα άνοιγμα του λιανικού εμπορίου με την λογική του click away κτλ, έτσι, για να λειτουργήσει κάπως και η οικονομία. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο εβδομάδες θα είναι χρήσιμες για να δούμε πραγματικά πώς θα πάει η δυναμική αυτή. Γιατί ένα θέμα είναι τα μοντέλα, ένα άλλο θέμα είναι να δεις την πραγματικότητα προφανώς. Αλλά από την άλλη μεριά είναι χρήσιμο, γιατί τρέχοντας τα ίδια τα μοντέλα σε ένα βάθος χρόνου 6 μηνών, δείχνουν μια σημαντική διαφορά αν ανοίξεις τα σχολεία στις 11 σήμερα ή στις 25. Με την έννοια του ότι βλέπουμε ότι αύξηση που περιμένουμε να συμβεί αργότερα, θα συμβεί ουσιαστικά ένα μήνα αργότερα αν ανοίξει στις 25 παρά αν ανοίξει στις 11. Και δεν φταίνουν τα παιδιά γι' αυτό, δεν είναι το σχολείο σαν εστία μόλυνση, α το πούμε έτσι. Είναι όλη η κοινωνική δραστηριότητα που το συνοδεύει, που αυτό έχει να κάνει με τους γονείς, έχει να κάνει με την κοινωνικότητα των μεγαλύτερων παιδιών που έχουν τη δικιά τους κοινωνικότητα προφανώς εκτός σχολείου κτλ. Άρα, καλό θα ήταν εδώ να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Καταλαβαίνω την ανάγκη όλων μας να στείλουμε τα παιδιά στο σχολείο και τον ίδιο των παιδιών να πάνε στο σχολείο. Και σαν εκπαιδευτικό θα επιτρέψω να πω, το καταλαβαίνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ πρέπει να προσέξουμε λίγο. Είναι αμαρτία να χύσουμε την καρδάρα με τον γάλα που έχουμε μαζέψει τόσο καιρό. Ναι. Δεν ξέρω αν τα παιδιά πια στην ψυχολογία που τους έχουμε βάλει, κύριε καθηγητά, έχουν τόσο μεγάλη διάθεση να πάνε στο σχολείο, και δεν ξέρω και γονείς ή γονείς που έχουν ευπαθείς ομάδες στα σπίτια τους πόσο προβληματίζονται με αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω αν είχαν την επιλογή οι γονείς, αν ανοίγαν τα σχολεία στις 11 ή ακόμα και στις 25 και τους έλεγαν θέλετε να συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση ή θα τα στείλετε. Δεν ξέρω που θα έπεφτε, που θα έγερνε η ζυγαριά περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής. Εσείς δηλαδή προτείνετε και το click away να ανοίξει στις 25 μαζί με τα σχολεία? Όχι. Το click away μπορεί να ανοίξει στις 11. Αυτό το έχουμε δει. Μπορεί να ανοίξει στις 11 αν τα σχολεία ανοίξουν στις 25, με την έννοια του ότι θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς μια αύξηση. Δηλαδή αν ανοίξεις κάποιες δραστηριότητες σημαντικές, προφανώς έχεις αυξημένη επιμόλυνση, δεν μπορείς να τις συγκρατήσεις σε χαμηλούς αριθμούς. Αλλά αυτή η αύξηση θα είναι πολύ πιο αργή. Δηλαδή, εμείς την περιμένουμε κάποια στιγμή τον Απρίλιο. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αν για παράδειγμα αυξήσουμε τον εμβολιασμό, το οποίο σε βάθος χρόνου μπορούμε να το κάνουμε,
αν πάρουμε άλλα μέτρα ενδιάμεσα. Και αν ο καιρός βοηθήσει πολύ, γιατί αυτά όλα που λέμε προφανώς έχουν κάνει μια πρόβλεψη του καιρού με βάση τα προηγούμενα 4 χρόνια. Δεν είναι αναγκαστικό ότι φέτος είναι ακριβώς το ίδιο. Αν λοιπόν, πάντως προς το παρόν ο καιρός δεν έχει καμία σχέση με τα περασμένα χρόνια, έτσι. Έχουμε πάρα πολύ ζέστη για αυτό. Για αυτή την περίοδο. Ναι. Για αυτό το λέω. Ναι. Για αυτό το λέω. Λοιπόν, επειδή λοιπόν και επειδή διάβαζα σήμερα το πρωί, ξυπνήσα το πρωί για να δούμε λίγο τα δεδομένα, διάβαζα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μετεωρολογίας ακριβώς τις προβλέψεις. Φαίνεται να υπάρχει μια καλή περίοδο στο Γενάρη που να είναι σχετικά πιο ζεστός καιρός. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αν λοιπόν εξελιχθεί έτσι, αυτό είναι θετικό. Και μειώνει την πίεση. Αλλά καλό είναι να είμαστε συγκρατημένοι στο πώς θα το δούμε, έτσι ώστε να μην έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα αργότερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι προσωμιώσεις μας δείχνουν ότι με δεδομένα και το αποτέλεσμα του εμβολιασμού, το οποίο φυσικά δεν μιλάω για ανοσία της αγγελής, μιλάω για θωράκιση των υγειονομικών, εγώ θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Θωράκιση των υγειονομικών, θωράκιση σε ένα βαθμό των ευπαθών, πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι εν μέρει μια απάντηση στο ερώτημα σε σχέση με τις ευπαθείς ομάδες. Καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε θωρακίσει τους ηλικιωμένους, μπορεί το παιδί να πάει σχολείο και ακόμα και αν υπάρξει εκμόλυνση να έχουμε λιγότερο σοβαρά προβλήματα, στο θέσω έτσι. Οπότε γι' αυτό λέω, πρέπει να το δούμε λίγο συνδυαστικά και έτσι το να τρέξουμε να ανοίξουμε το σχολείο, γιατί πραγματικά είναι ανάγκη να ανοίξουμε το σχολείο, θεωρώ ότι θα ήταν καλό να μην το κάνουμε. Ναι, αυτή η εβδομάδα είναι αρκετή για να δούμε πόση διασπορά είχαμε τόσο τα Χριστούγεννα, εντάξει που ήδη έχει περάσει μία εβδομάδα, αλλά κυρίως την πρωτοχρονιά. Ναι, κοιτάξτε, εμείς περιμένουμε να δούμε τα δεδομένα και της Τρίτης. Αύριο παίρνετε τα λήματα, Ναι. Για να δούμε ακριβώς και τι γίνεται σε σχέση με τα λήματα και τι γίνεται σε σχέση, το οποίο θα μας δείξει σε τις επόμενες 4 μέρες. αλλά και τα κρούσματα της Τρίτης και Τετάρτης, έτσι ώστε να δούμε με βάση αυτά και με βάση και τα μοντέλα μπορούμε πραγματικά να κάνουμε μια εκτίμηση πάρα πολύ ακριβή, κατά τη γνώμη μου, έχει φανεί και νωρίτερα. Οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε καλή εικόνα, την Πέμπτη θα μπορούμε να έχουμε πολύ καλή εικόνα. Αυτό που, και αν αποφασίσουμε τελικά, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι βέβαια από τα Χριστούγεννα έχουμε ήδη την εικόνα που είναι αυτή που σας είπα, ότι είχαμε μια αύξηση της τάξης του, μάλλον χαλάρωση της τάξης του 20%. Ναι. Πόσο σας ανησυχεί, κύριε καθηγητά, η εμφάνιση και στη χώρα μας του μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού που είχε εμφανιστεί στη Βρετανία? Κοίταξε, έχει να κάνει με το πόσο είναι ανησυχητική, γιατί πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα κατά πόσο πραγματικά το σύν 70% στην μεταδοτικότητα ισχύει, γιατί αυτή τη στιγμή η παρατήρηση στην Μεγάλη Βρετανία έχει να κάνει κυρίως με επιδημιολογική παρατήρηση, δηλαδή το σύνδεσμο στον πληθυσμό, κάτι που λέει ουσιαστικά ότι μπορεί να οφείλεται και σε άλλους λόγους η αύξηση της μετάδοσης, όχι μόνο στην γερή μεταδοτικότητα του στελέχους. Αν όμως το στελέχος πραγματικά έχει αυτό το ίδιο στην αυξημένη μεταδοτικότητα, όπως την υπολογίζουν, αυτό είναι ανησυχητικό πραγματικά. Ακόμα να πω ότι δεν το έχουμε εντάξει εμείς στους υπολογισμούς μας, γιατί περιμένουμε να δούμε ακριβώς ποιος θα είναι ο συντελεστής της μεταδοτικότητας, ο μεγαλύτερος, που θα βγει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, από ό,τι διαβάσαμε όλοι, υπάρχουν 6 κρούσματα στη χώρα. Δεν είναι δύσκολο να υπάρξει μια εξάπλωση και φυσικά, αν είναι πραγματικά μεταδοτικότερος, είναι φυσιολογικό να υπάρχει εξάπλωση σημαντική. Αλλά αυτό θα το βάλουμε στους υπολογισμούς για να μπορούμε να υπολογίσουμε. Κάνει λίγο τα πράγματα λίγο πιο πολύπλοκα, ομολογώ. Και πραγματικά, όταν το διάβασα στο βράδυ, είχαμε μόλις τελειώσει τους υπολογισμούς που σας έλεγα και είπα, είχαν περάσει όλο το Σαββατοκύριακο κάνοντας στη δουλειά και ξαφνικά τα πετάς ώρα στον αέρα, γιατί έχεις ένα νέο σύνδεξο του ιού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε χρόνο μπροστά μας για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αν φτάσει το μεταλλαγμένο στέλεχος στη Θεσσαλονίκη, θα φανεί στα λήματα? Ναι, βεβαίως. Και υπάρχει δυνατότητα να ταυτοποιηθεί γενετικά, που σημαίνει ότι θα μπορεί να φανεί ακριβώς αν υπάρχει στον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης. Ναι. Τα νέα αυστηρά μέτρα που ισχύουν από χθες και εφόσον τηρηθούν, γιατί βλέπουμε ότι δεν τηρούνται, κύριε καθηγητά, κακά τα ψέματα, θα καθυστερήσουν την έλευση του τρίτου κύματος της πανδημίας ή όχι? Είναι κάτι αναπόφευκτο, δηλαδή.
Όχι, όχι, μπορεί να το καθυστερήσουν βεβαίως και είναι σημαντικό να αντιληφθούν αυτή τη φορά και όσο πιο αυστηρά και με σύνεση μπορούμε. Με την έννοια, δηλαδή αυτή η εβδομάδα, και μιλάμε για μια εβδομάδα, δεν είναι πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντική για να αναχαιτιστεί η αύξηση που περιμένουμε να προκύψει από τη χαλάρωση των γιορτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα πραγματικά τώρα είναι μια εβδομάδα που μπορούμε με μικρό, αν θέλετε, με μικρή επιβάρηση της κοινωνικότητας μας κλπ. Να λειτουργήσουμε προστατευτικά, προληπτικά. Είναι, επιτέλους να πω, επιτέλους μια πολύ σημαντική αλλαγή με την ότι ελήφθησαν μέτρα προληπτικά. Δεν είχαμε δει την αύξηση να γίνεται πολύ μεγάλη πια ήδη για να αντιδράσουμε έπειτα. Το κάνουμε για να προλάβουμε. Αυτό είναι η σωστή αντίδραση. Πιθανόν βέβαια οι πληροφορίες λένε ότι επειδή η κυβέρνηση ήξερε ότι έχει φτάσει το μεταλλαγμένο στέλεχος στην Αττική, στην Αθήνα, γι' αυτό και προλάβανε και ανακοινώσανε το σκληρότερο lockdown. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι, πιστεύετε πως η επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων θα πρέπει να γίνει σε ζώνες, ενδεχομένως ανάλογα και με το επιδημιολογικό φορτίο της κάθε περιφερειακής ενότητας, και ποια θα είναι η σειρά της Θεσσαλονίκης σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Αλλά θέλω να μου πείτε και για την ιδέα να ισχύσουν διαφορετικές ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών. Αν δηλαδή επίσης πιστεύετε πως ένα τέτοιο μέτρο είναι ικανό να κάμψει τις αντιδράσεις των επιστημόνων που διαφωνούν για την 11η Ιανουαρίου. Ναι, οι διαφορετικές ζώνες λειτουργίας της αγοράς, για παράδειγμα, της οικονομίας, κατά τη γνώμη μου είναι αναγκαστικό μέτρο αυτή τη στιγμή, γιατί προφανέστατα έχουμε διαφορετικά επίπεδα επιδημιολογικού φορτίου στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Δεν είναι μόνο οι δύο αυτές, είναι επίσης ο Εύρος, η Κοζάνη προφανέστατα, η Φλόρινα πιθανώς. Άρα λοιπόν υπάρχουν μια σειρά από περιοχές οι οποίες είναι πιο επιβαρημένες. Εκεί λοιπόν το να ανοίξεις πολύ πιο άνετα την αγορά θα είναι πολύ προβληματικό. Νομίζω δεν το συζητάει κανείς. Υπάρχουν περιοχές όπως η Κέρκυρα, για παράδειγμα, για να πω μία, ή αντίστοιχα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Κρήτης, το οποίο πραγματικά έχει πολύ χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο. Θα έλεγα όλη την Κρήτη, οι υπολογισμοί μας χθες έδειξαν στα Χανιά, θα πρέπει να προσέξουμε λίγο, αλλά να σας πω πώς το βλέπω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ανοίξουμε στην Κέρκυρα, στην Κρήτη κτλ., αλλά και σε νησιά συγκεκριμένα. Αν κάνουμε όμως με πείμα και το ΕΟΔΗ, αν κάνουμε αυξημένα τεστ στον πληθυσμό πριν ανοίξουμε. Δηλαδή να υπάρξει μια πολύ καλύτερη καταγραφή της επιδημιολογικής κατάστασης εκεί, σε συγκεκριμένες περιοχές, άμεσα, με rapid test, όχι με δύσκολα test, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να βεβαιωθεί ότι αυτό που λένε τα μοντέλα πραγματικά ισχύει, και σε αυτό το επίπεδο φυσικά να μπορούν να ανοίξουν. Τώρα η Θεσσαλονίκη θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει δύο προβλήματα. Το βασικότερο της πρόβλημα είναι η ακόμα μεγάλη ανάγκη σε ΜΕΘ, το οποίο πραγματικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω ότι δεν αποκλιμακώνεται εύκολα η απέτηση σε ΜΕΘ. Και βεβαίως έχουμε το γεγονός ότι έχουμε ένα γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα χειρότερο, βαρύτερο χειμώνα, που σημαίνει ότι η προοπτική είναι αρνητική. Θεωρώ ότι θα πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά, με click away ναι, αλλά όχι με γενικότερο άνοιγμα. Καλά. Για την εστίαση δεν το συζητάω καν. Ούτε εγώ. Εντάξει. Συνεννοηθήκαμε, κύριε καθηγητά. Τώρα είπατε για τα rapid test. Καταλαβαίνω ότι ο μειωμένος αριθμός που έχει τώρα τις τελευταίες ημέρες που έχουν διενεργηθεί βγάζει αυτούς τους αριθμούς. Δεν ξέρω τελικά με τα rapid test αν έχουμε καταλήξει το ότι αυτά όταν βγαίνουν θετικά είναι σίγουρα θετικά, αλλά όταν βγαίνουν αρνητικά πρέπει να κρατάμε και μια πισίνη, να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Ισχύει αυτό, ναι, πραγματικά ισχύει αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, άρα ουσιαστικά τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι αν θες να είσαι ατομικά σίγουρος πρέπει να κάνεις το μοριακό τεστ, αλλά σε επίπεδο πληθυσμού και με δεδομένη ταχύτητα με την οποία γίνεται το rapid test, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορείς κανείς να ανοιχνεύσει γρήγορα την ποια είναι η κατάσταση σε μια συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. Άρα γι' αυτό λέω ότι προκειμένου να χάσουμε χρόνο, μπορεί να γίνει κανείς, να κάνει κανείς τα πιο φτηνά και πιο γρήγορα τεστ σε μεγαλύτερους αριθμούς σε περιοχές που θέλει να ανοίξει, έτσι ώστε να μπορεί να ανοίξει με ασφάλεια. Δεν θα είναι 100% ασφάλεια,
Αλλά 100% δεν υπάρχει, επιτρέψτε μου να πω. Και ταυτόχρονα, αν έχουμε αυτή την εικόνα, την δεδομένη και τις προσωπικές των μοντέλων, μπορούμε να το κάνουμε με αρκετά σημαντική βεβαιότητα ότι ναι, μπορούμε να ανοίξουμε και δεν θα δούμε ξαφνικά μια αναζωοποίηση που να πρέπει να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Αλλά τα μηνύματα είναι ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση γενικά, η οποία όμως πρέπει να προσέξουμε το πώς θα τη διαχειριστούμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με ασφάλεια και να μην πέσουμε στο τρίτο κύμα νωρίς. Το τρίτο κύμα μπορεί να υπάρξει, αν κρατήσουμε την οικονομία ανοιχτή και τα σχολεία κτλ. Ας μην γελιόμαστε γι' αυτό, αλλά μπορεί επίσης να αντιμετωπιστεί αν το βλέπουμε από νωρίς, εννοώ προληπτικά, με στοχευμένες δράσεις. Και εκεί θα ήταν νομίζω μια νέα προσέγγιση, η οποία θα είναι πιο, αν θέλετε, ενδελεχής, με μεγαλύτερη γνώση πια, αφού έχουμε ένα χρόνο εμπειρία στην αντιμετώπιση. Σωστά, σωστά. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα. Καλημέρα.